Πρόβλημα ομαλής υδροδότησης παρατηρείται στα χωριά των Φιλίππων στη διάρκεια των τελευταίων εβδομάδων, ακόμη και κατά τις πρωινές ώρες, αν και οι μεγαλύτερες δυσκολίες προκύπτουν από τις 6 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Τα συνεργεία της ΔΕΙΑΚ δεν κατάφεραν να εντοπίσουν κάποια βλάβη του δικτύου, και έτσι το πρόβλημα αποδίδεται στην αυξημένη, πολλές φορές παράλογη, κατανάλωση νερού λόγω ποτισμάτων. Κοιτάξτε, όντως είχαμε προβλήματα. Και αυτά συναντώνται 7 η ώρα το απόγευμα, συνήθως που πέφτει ο ήλιος, που αρχίζουν τα ποτίσματα στους μπαξέδες και στις αυλές. Γενικά, φέτος είχαμε μεγάλες θερμοκρασίες και συνεχόμενες. Ψάξαμε να βρούμε μήπως έχουμε κάποια ζημιά συγκεκριμένα στους Φιλίππους. Τα ελέξαμε, είναι όλα και τα εισιτήρια, τις δεξαμενές ελεχτήκαν και τα πάντα. Θα φανεί αυτές τις μέρες δηλαδή αν θα υπαρκεί το νερό. Συνήθως με όλες οι δουλειές γίνονται μέχρι το 15 Αυγούστου. Η ΔΕΙΑΚ από την πλευρά της πάντως συμβουλεύει τους πολίτες να κάνουν λελογισμένη χρήση του νερού και ιδίως τις ώρες αιχμής, από τις 6 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ, όπου πολλοί πολίτες χρειάζονται να χρησιμοποιήσουν το νερό για την προσωπική τους υγιεινή, ενώ άλλοι πολίτες παράλληλα ποτίζουν τον καζόν στον κήπο τους. Τα προβλήματα στις υδροδοτήσεις οφείλονται αποκλειστικά στα ποτίσματα που κάνουν εκεί οι κάτοικοι και πώς μπορεί αυτό το πράγμα να αριθμιστεί, να περιοριστεί? Δυστυχώς έγκυται στην καλή τους διάθεση. Γιατί όποιος έχει νερό και ποτίζει τον καζόν και άλλοι απάνω δεν υπαρκεί το νερό, πρέπει να σέβεται και τον γειτονά του, το χωρικό. Ο άνθρωπος έχει προβλήματα, πηγαίνει στο χωράφι και θέλει να πάει να κάνει ένα μπάνιο και εκεί την ώρα δεν έχει. Πρέπει να το σκεφτούμε και αυτούς τους ανθρώπους. Δηλαδή τον καζόν μπορεί να περιμένει λίγο, ας γίνουν τα ποτίσματα πιο αργότερα. Να μην τα κάνουμε όλα 7 η ώρα και 8 η ώρα. Μπορούν, ας πούμε, και το πρωί, κάτι νωρίς το πρωί να γίνει? Πώς δεν γίνεται, το πρωί. Το πρωί. Δηλαδή να μετριάσουν και τη χρήση του νερού, την αλόγιστη χρήση νερού και να το χρησιμοποιούν για καθαρά λόγους ανθρωπίνης υγιεινής.